Τολμήσαμε να φέρουμε μια πραγματικά ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με βασικά χαρακτηριστικά τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού εισφορών και της παροχής σύνταξης, την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, μιας μεγάλης κοινωνικής κατάκτησης, μιας μεγάλης κατάκτησης κοινωνικής δικαιοσύνης θα έλεγα, και ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε την εναρμόνιση των κανόνων εισφορών και παροχών μεταξύ νέων και παλιών ασφαλισμένων και την εναρμόνιση των κανόνων εισφορών παροχών μεταξύ των ασφαλισμένων των επιμέρους ταμείων. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστούμε χρόνιες στρεβλώσεις και διαχρονικές αδικίες μεταξύ των ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι εισοδηματικά χαμηλότερες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης επιτυγχάνουμε την εξασφάλιση του διαμορφωμένου επίπεδου ζωής που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου για την μελλοντική περίοδο της συνταξιοδότησης για όλους τους Έλληνες, αποτρέποντας τον κίνδυνο φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος πληθυσμού, για τους απόμαχους της ζωής. Επιτυγχάνουμε την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων, αφού έχουμε και την Εθνική Σύνταξη, αλλά πάνω σε αυτήν θα προστίθεται και το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Επιτυγχάνουμε την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που είχαν προκαλέσει οι περικοπές των συντάξεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, καθώς για πρώτη φορά έχουμε ενιαίους ασφαλιστικούς κανόνες για το σύνολο των εργαζομένων. Και βεβαίως επιτυγχάνουμε την παροχή κινήτρων παραμονής συνεργασίας μέσω των αυξανόμενων ποσοστών και της σταδιακής αύξησης της εθνικής σύνταξης από τα 15 ως τα 20 έτη του εργασιακού βίου.